Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι εδώ και άκουσα πολύ ωραία πράγματα από χθες, αλλά κυρίως πρωτύτερα που άρχισε το κεφάλαιο της τεχνητής νοημοσύνης. Κανείς δεν αμφιβάλλει ότι η τεχνολογία είναι κάτι πολύ δυνατό και πολύ ωραίο για τη ζωή μας. Τη θέλουμε, την αξιοποιούμε, όπως δείξατε, την έχουμε στη τσέπη μας, μες στο κινητό μας και βεβαίως επιδιώκουμε να κάνει τη ζωή μας καλύτερη. Στα ελληνικά, η τεχνολογία στηρίζεται στη μηχανή και η ετυμολογία της λέξης μηχανή είναι μη άγχος, αυτό που με βγάζει από το άγχος. Τώρα μιλάμε πια και για έξυπνες πλατφόρμες, έξυπνα μηχανήματα και επιδιώκουμε να ομορφύνει η ζωή μας. Έτσι λοιπόν βλέπω και απορώ γιατί ο τίτλος του θέματος είναι αναπροσδιορισμός της τεχνητής νοημοσύνης. Και άκουσα πρωτήτερα και τον κύριο Φουκουγιάμα που είπε, δικαίως λίγο σας μπέρδεψε, και καλό είναι αυτό το μπέρδεμα μάλλον. Από τη μια μεριά είναι το καλό που μας δίνει και από την άλλη μεριά είναι τα όσα πρέπει να προσέξουμε προκειμένου να μην βλαφτούμε από αυτό το δυναμικό γεγονός που μπήκε στη ζωή μας. Έτσι βλέπω, έχουμε δει και τα γνωστά αυτά που κυκλοφορούν, το Eternal You, το Missing You, κάποια serial ή ας πω κάποιες συνεντεύξεις, τι είναι, κάποια δεδομένα τηλεοπτικά, που μας έχουν προβληματίσει για το τι μπορεί να συμβεί με ένα ψηφιακό ολόγραμμα ενός ανθρώπου που έχει φύγει από αυτόν τον κόσμο. Καταλαβαίνω τον πόνο των ανθρώπων όταν χάνουν έναν δικό τους άνθρωπο και θέλουν να έχουν μια επικοινωνία μαζί του. Αυτό ήταν πανανθρώπινο και διαιώνιο αίτημα. Δεν θέλουμε να ζήσουμε μόνοι μας χωρίς τον άνθρωπο που αγαπούσαμε, που αγαπάμε ακόμα, επειδή έφυγε από αυτόν τον κόσμο. Από τα παλιά χρόνια ακόμα μέχρι και πρόσφατα υπήρχε αυτή η επιδίωξη. Τώρα έρχεται η τεχνητή νοημοσύνη και μας λέει ότι μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο. Και εδώ αρχίζει ένας έντονος προβληματισμός. Θα βάλω μια άνω τελεία, γιατί ήδη οι κατασκευαστές αυτών των δεδομένων εκφράζουν απορία, φόβο, κάποτε και άρνηση. Πριν καν το δούμε στην πράξη, που μπορεί να έχει και κάτι καλό. Να βάλω λοιπόν μια άνω τελεία και να πω ότι σε ό,τι αφορά την Ορθόδοξη Εκκλησία, διδάσκει ότι ο άνθρωπος φτιάχτηκε από το Θεό και ότι ο Θεός του έδωσε τη δυνατότητα να δημιουργεί στη συνέχεια τα πάντα. Άρα το να δημιουργήσουμε κάτι είναι καλό. Είναι εντολή του Θεού προκειμένου να συνεχίσουμε το δημιουργικό του έργο. Κάποια στιγμή βέβαια ο άνθρωπος φεύγει από αυτόν τον κόσμο. Είναι σωστό, είναι ηθικό, να μεταχειριστώ αυτή τη λέξη, να τον θέλουμε να τον κρατήσουμε ακόμα κοντά μας, έστω με μια ψηφιακή απεικόνηση, έστω με μια εικονική πραγματικότητα. Θα πει κάποιος ότι και η Εκκλησία βεβαίως μιλάει για την επιστροφή του ανθρώπου. Ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μια μέρα, αυτό είναι το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου, ότι ο άνθρωπος θα αναστηθεί μια μέρα και με το σώμα του. Αυτό το σώμα όμως που θα έχει τότε θα είναι πραγματικό, δεν θα είναι εικονικό. Βλέπουμε από το Ευαγγέλιο τον Χριστό που επιστρέφει μετά την Ανάστασή του και για να πείσει τους μαθητές του ότι δεν είναι φάντασμα, ζητάει φαγητό και τρώει ψάρι και μέλι. Άρα το σώμα είναι πραγματικό, είναι συγχρόνως και πνευματικό. Εδώ λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσουμε βεβαίως αναπόφευκτα σε ό,τι φέρει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά έχοντας ως κεντρικό σημείο του πολιτισμού μας και του τεχνολογικού στόχου μας την αξία του ανθρώπου. Ενός ανθρώπου που χρειάζεται να αναπαυθεί κάποια στιγμή. Φεύγει ένας άνθρωπός μου από αυτόν τον κόσμο και η Εκκλησία προσπαθεί να τον παρηγορήσει, να τον αναπαύσει, δηλαδή να τον ξαναεπιστρέψει στη ζωή και να συνεχίσει τις δραστηριότητες του ξεπερνώντας τον πόνο του. Φοβάμαι, δεν το ξέρω, δεν το έχω δει, φοβάμαι ότι μια τέτοια κατασκευή
όσο κι αν στην αρχή λειτουργήσει παρηγορητικά, μήπως επιμικρύνει τον πόνο και το πένθος του ανθρώπου. Κάτι που στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στη Χριστιανική Εκκλησία, προσπαθούμε να το κοντίνουμε και να βοηθήσουμε τον άνθρωπο να συνεχίσει τη ζωή του, ελπίζοντας στην Ανάσταση, αυτό που η Εκκλησία θεωρεί βέβαιο. Αν κάποιος δεν ελπίζει στην Ανάσταση και έχει ένα προβληματισμό ή μια άρνηση πάνω σε αυτό, σεβαστό, θα τον βοηθήσουμε και αυτόν να συνεχίσει τη ζωή του, να μην κατεδαφιστεί, να μην εξουθενωθεί από έναν τάφο. Γι' αυτό και η Εκκλησία ξεπερνάει το φόβο του θανάτου, λέγοντας ότι ο θάνατος είναι ύπνος και τα νεκροταφεία είναι κημητήρια, προσπαθώντας να μας βοηθήσει να απαλύνει μέσα μας τον πόνο και τη στέρηση του αγαπημένου μας ανθρώπου. Εδώ να σταματήσω σαν μια έτσι τοποθέτηση για το τι λέει η Εκκλησία μας και πώς υποπτεύομαι ότι θα δει αυτό το γεγονός, το οποίο έρχεται και ενδεχομένως είναι και μπροστά μας.